Τους τελευταίους χαλεπούς καιρούς, πατέρες και αδελφοί, τους τελευταίους χαλεπούς καιρούς προπαγανδίζονται στη Δύση και διαδίδονται, κατακτούν έδαφος, ανατολικές θρησκείες και θρησκευτικές αιρέσεις της Ανατολής. Άνθρωποι χριστιανοί της Δύσεως που δεν διάβασαν το Ευαγγέλιο ή το διάβασαν και δεν το κατάλαβαν και δεν το εφήρμοσαν και δεν αφομοίωσαν τα νοήματά του, διψούν και επιδιώκουν να εύρουν την αλήθεια, το φως και τη λύτρωση σε ανατολικές θρησκείες. Και εδώ στην Ορθόδοξη Χριστιανική Ελλάδα, την καρδιά της Ορθοδοξίας, ευρίσκουν τόπο οι ανατολικές θρησκείες. Μη σας φανεί υπερβολικός ο αριθμός που θα ακούσετε. Ερώτησα τον πατέρα Αντώνιο Αλεβιζόπουλο, υπεύθυνο του αντιαιρετικού αγώνος της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος. Τι μου ανέφερε ο πατήρ Αντώνιος? 60 ανατολικές θρησκείες και αιρέσεις ανατολικών θρησκειών υπάρχουν στην Ορθόδοξη Χριστιανική Ελλάδα. Μυητικές θρησκείες που κάνουν μύηση στους οπαδούς τους, όπως γινόταν μύηση στις αρχαίες μυστηριακές θρησκείες του Μήθρα, παραδείγματος χάριν. Εξήντα μυητικές θρησκείες της Ανατολής στην πατρίδα μας. Δεκάδες βουδιστικά και ινδουιστικά κέντρα στην Αθήνα και πολύ περισσότερα σε όλη την Ελλάδα. Είναι της μόδας αριστοκράτες και πνευματικοί άνθρωποι, το πνευματική εντός εισαγωγικών, να αναζητούν το φως και τη λύτρωση στις ανατολικές θρησκείες. Πολλοί δε νέοι παρασύρονται από τα συνθήματα τσαρλατάνων που κυκλοφορούν εδώ στην Ελλάδα και υπόσχονται μυστηριώδη και θαυμαστά πράγματα και λύτρωση. Γέμισε η Αθήνα από γκουρού. Έχουν δε δημιουργηθεί και διάφορα βουδιστικά και ινδουιστικά κοινόβια όπου γίνεται πλήσεις εγκεφάλου, γίνονται σατανικά πράγματα και οργιώδη ακόμη πράγματα. Οι δε εφημερίδες έχουν γράψει κατά καιρούς ότι έχουν συμβεί και εξαφανίσεις προσώπων και δολοφονίες προσώπων. Ουέ και αλίμονο στην ανόητη νεότητα που άφησε το Ευαγγέλιο, που δεν άνοιξε καν το Ευαγγέλιο και έχει την περιέργεια να μάθει τι είναι οι ανατολικές θρησκείες. Εμείς οι γρεκύλοι του 20ου αιώνα φτάσαμε στο σημείο να κάνουμε πολυτελή μετάφραση και, μετάφραση και πολυτελή έκδοση του Κορανίου και να οργανώσουμε επίσημη εκδήλωση για τη βράβευση του Κορανίου στο Φιλολογικό Σύλλογο Παρνασσός. Και βραβεύτηκε το Κοράνιο, παρακαλώ, παρουσία του Αρχιεπισκόπου Αθηνών Σεραφείμ.
Αυτός ο άνθρωπος δεν υπάρχει περίπτωση να πει ποτέ όχι σε οτιδήποτε του ζητούν οι κοσμικοί άνθρωποι και άρχοντες. Διαβάσατε στις εφημερίδες. Στο ξενοδοχείο Κάραβελ δημιουργήθηκε ένα μικρό πολυτελές τζαμί για να εξυπηρετούνται οι μουσουλμάνοι πελάτες του ξενοδοχείου. Αυτοί που έχουν αυτές τις πρωτοβουλίες, αδελφοί μου, πέστε μου, έχουν αισθανθεί τίποτα από το χριστιανισμό? Παρέμεινε τίποτε επάνω τους από το χριστιανισμό? Εξαιτίας της διαδόσεως των ανατολικών θρησκειών και στην ορθόδοξη χριστιανική πατρίδα μας, ένας ευλαβής ιερεύς από πέρυσι ήδη με παρεκάλεσε να ομιλήσω και για τις ανατολικές θρησκείες, και άλλα ευσεβή πρόσωπα εξέφρασαν την επιθυμία να γίνουν ομιλίες για τις ανατολικές θρησκείες. Και γι' αυτό σήμερα θα μιλήσουμε για μια ανατολική θρησκεία, πολυπληθή θρησκεία, σοβαρό αντίπαλο του χριστιανισμού. Είναι ο βουδισμός. Πολλοί ισχυρίζονται ότι ο Χριστός κατά την νεανική του ηλικία δεν ήταν στη Ναζαρέτ όπως λέγουν τα Ευαγγέλια, αλλά μετέβη στις Ινδίες και πήρε μαθήματα από Ινδούς σοφούς διδασκάλους, και έτσι ο Ιησούς ο Ναζαρέος απέκτησε σοφία. Λέγουν ακόμη ότι ο Χριστός και ο Βούδας είναι ίσοι, είναι στην αυτή μοίρα. Άλλοι λένε ότι ο Χριστός ταυτίζεται με το Βούδα, ότι ο Χριστός είναι μετενσάρκωση του Βούδα. Άλλοι θρασίτεροι και ανοητότεροι λένε ότι ο Βούδας είναι ανώτερος από τον Χριστό και ο Βουδισμός είναι ανώτερος από τον χριστιανισμό. Είναι ανάγκη λοιπόν να ασχοληθούμε με τον Βουδισμό, να συγκρίνουμε τον Βουδισμό με τον χριστιανισμό, τον Βούδα με τον Χριστό, και να δούμε τι είναι ανώτερο, ο Βουδισμός ή ο χριστιανισμός, ο Βούδας ή ο Χριστός. Βεβαίως ο βουδισμός έχει μία σκοτεινή, δυσκατάληπτη, εν πολλής ακατάληπτη διδασκαλία και αντιφατική, και δεν είναι εύκολο να διαπραγματευτεί κανείς το θέμα του βουδισμού. Διαβάζει κανείς βουδιστικά βιβλία και δεν μπορεί να καταλάβει τι θέλουν να πούν αυτά τα βιβλία. Ερωτάει και βουδιστάς, υπερμάχος του βουδισμού, και εκείνοι δεν είναι εις θέση να πούνε τι λέγει αυτή η σελίδα από το βουδιστικό βιβλίο. Εν πάση περιπτώσει θα αναφέρομαι τα κυριότερα σημεία της ζωής του Βούδα και της διδασκαλίας του βουδισμού και θα κάνουμε τις συγκρίσεις. Βουδισμός. Γιατί αυτή η θρησκεία ονομάζεται βουδισμός? Διότι ιδρύθηκε από το Βούδα. Ο Βούδας προηγουμένως ονομαζόταν Γουτάμα. Κατόπιν, όταν βγήκε στο δημόσιο βίο και κήρυτε, ονομάστηκε Βούδας. Τι σημαίνει η λέξη
το όνομα Βούδας. Το όνομα έχει την ίδια ρίζα με το ελληνικό ρήμα είδα με όμικρον γιώτα. Είδα με όμικρον γιώτα σημαίνει γνωρίζω. Βούδας συνεπώς είναι ο γνωρίζων, αυτός που γνωρίζει, που έχει μεγάλη και υψηλή γνώση. Βούδας είναι ο φωτισμένος. Βούδας είναι ο σοφός. Όχι ότι είναι, αυτό σημαίνει το όνομα, θέλω να πω. Βούδας, ο γνωρίζων, ο φωτισμένος. Έχουμε και εδώ στην Ελλάδα φωτισμένους και φωτισμένες. Ο σοφός. Ο Βούδας γεννήθηκε περί τα μέσα του 6ου αιώνος π.Χ. γύρω στο 560 π.Χ. που γεννήθηκε σε μια πόλη των Ινδιών, στους πρόποδες των Ιμαλαΐων ωραίων. Ήταν μέλος ηγεμονικής οικογενείας, αριστοκρατικής και ισχυράς οικογενείας. Γεννήθηκε και ανετράφη μέσα σε ανάκτορα, μέσα σε πλουσίους και λαμπρούς κήπους. Έζησε ζωή διασκεδάσεων και ειδονών μέχρι τα 29 έτη. Σε ηλικία 16 ετών νυμφεύτηκε και απέκτησε υιόν. Μια μέρα στην ηλικία των 29 ετών, κάνοντας ένα περίπατο, είδε τρία δυσάρεστα φαινόμενα. Είδε ένα γέροντα, ένα ασθενή λεπρό και ένα νεκρό. Ένα γέροντα, ένα ασθενή και ένα νεκρό. Όταν είδε τα τρία αυτά δυσάρεστα φαινόμενα, έφρυξε ο Βούδας και αισθάνθηκε εντονότατο αίσθημα ανθρωπίνης ματαιότητος, ότι αφού οι άνθρωποι αρρωστούν, αφού γυράσκουν, αφού πεθαίνουν, η ζωή είναι ματαιώτης και τίποτε περισσότερο. Επιστρέφοντας όμως από τον περίπατο, είδε και ένα μοναχό που ήταν γαλήνιος και ευτυχής και είπε, ο μοναχός αυτός είναι ο ευτυχής άνθρωπος. Τη νύχτα, καθώς κοιμόταν στα ανάκτορα, ξύπνησε από τόμος και φώναξε, «Να η μεγάλη ώρα της φυγής!» Και έφυγε. Μπήκε καβάλα στο αλογό του και έφυγε κρυφά σε μια ερημία, σε ένα δάσος. Εγκατέλειψε το σπίτι, τους γονείς, τη γυναίκα του, το παιδί του. Εκεί στην ερημία, στο δάσος, επιδόθηκε σε ασκήσεις. Έγινε καλόγερος και ασκήταν. Έκανε νηστείες και άλλες ασκήσεις εκτός της προσευχής. Γιατί δεν έκανε προσευχή θα το πούμε. 6 χρόνια ισκήτω στην ερημία, στο δάσος, και μια νύχτα κάτω από ένα δέντρο, από μια σικιά συγκεκριμένος, του ήρθε η ιδέα ότι από τόμος φωτίστηκε, γνώρισε την ουσία της ζωής, τους νόμους της ζωής,
τον τρόπο να αποφύγει τη μετενσάρκωση και να περιέλθει στην κατάσταση του νιρβάνα, της μακαριότητος. Νόμισε ότι φωτίστηκε, ότι έγινε Βούδας φωτισμένος. Και το δέντρο κάτω από το οποίο έλαβε το φωτισμό ονομάστηκε Βόδι, που σημαίνει δέντρο της γνώσεως. Α, εκεί κάτω από το δέντρο είδε, αυτό λέγει η ιστορία του, είδε ότι είχε ζήσει και προηγούμενες γενναίες και ότι είχε 6 φορές μετενσαρκωθεί. Αυτή η νύχτα κατά την οποία ο Γουτάμα φωτίστηκε και έγινε Βούδας και μπήκε στο Νιρβάνα ενώ ακόμη ζούσε στη μακαριότητα, θεωρείται η ιερότερη νύχτα της βουδιστικής θρησκείας. Μετά το φωτισμό άρχισε να περιοδεύει τις Ινδίες. Στρατολόγησε μαθητάς και τους έκανε μοναχούς. Οι μοναχοί, εκτός από 3 μήνες που πέφτουν καταρακτώδες βροχές στις Ινδίες, τον άλλο καιρό περιόδευαν κι αυτοί, δίδασκαν και ζούσαν με την επετία. Τους 3 μήνες των βροχών συγκεντρώνονταν όλοι μαζί σε μοναχικά κοινόβια. Επί 45 έτη ο Βούδας κήρυτε τη θρησκεία του, τη βουδιστική θρησκεία. Έφτασε στο 80ο έτος. Μια μέρα αρρώστησε. Γιατί αρρώστησε? Διότι έφαγε ένα τεμάχιο από χοιρινό κρέας. Ζήτησε από τους μαθητάς του να ετοιμάσουν τόπο να αναπαυθεί. Οι μαθητές ετοίμασαν μια κλίνη, ένα κρεβάτι ανάμεσα σε 2 δέντρα. Εκεί ξάπλωσε ο Βούδας για να αναπαυθεί και αφού ευλόγησε τους μαθητάς του απέθανε. Τα δέντρα, λέγει η παράδοση, ενώ δεν ήταν καιρός ανοίξεως, από τόμος άνθησαν και έπεσαν βροχή τα άνθη πάνω στο κεφάλι και πάνω στο σώμα του Βούδα. Το σώμα του εκάη και η τέφρα, η στάχτη, μεράστηκε σε 8-9 ηγεμόνες. Πάνω από την τέφρα του, από τα λείψανά του, έγιναν μνημεία, τα περίφημα στούπας. Αυτή είναι συντόμως η ιστορία του Βούδα. Ερχόμεθα στη διδασκαλία του Βούδα, στο βουδισμό. Ένα στοιχείο κυριαρχεί στη διδασκαλία του Βούδα. Ποιο στοιχείο? Το στοιχείο του πόνου ή της οδύνης. Ο Βούδας μέσα στη ζωή δεν βλέπει τίποτε άλλο παρά πόνο, οδύνη. Χαρά δεν βλέπει μέσα στη ζωή. Ευχάριστα πράγματα δεν βλέπει μέσα στη ζωή. Είναι τρομερά απαισιόδοξος ο Βούδας, τρομερά απαισιόδοξη η διδασκαλία του. Δεν υπάρχει τόσο απαισιόδοξη θρησκεία όσο η βουδιστική θρησκεία. Ο Βούδας φωτίστηκε και γνώρισε την αλήθεια. Έτσι λέγει η βουδιστική θρησκεία. Τι γνώρισε δηλαδή ο Βούδας? Ότι ρίζα του κακού στον κόσμο είναι η άγνοια και αιτία
για να σωθεί ο άνθρωπος από το κακό είναι οι γνώσεις. Το κακό προέρχεται από την άγνοια, η σωτηρία προϋποθέτει τη γνώση. Πιο συγκεκριμένα, το κακό την οδύνει ο Βούδας, αποδίδει στην επιθυμία και στα πάθη του ανθρώπου. Το ότι ο άνθρωπος επιθυμεί να ζήσει και να απολαύσει διάφορα πράγματα, αυτό είναι η αιτία της οδύνης, λέγει ο Βούδας. Αυτό είναι η αιτία του κακού. Η επιθυμία, η δίψα για αυτοσυντήρηση, για ζωή, για απόλαυση. Τα γεγονότα, τα φαινόμενα του κόσμου ρέουν σαν ένα ποτάμι και ομοιάζουν με μια θάλασσα όπου εγείρονται αλλεπάλληλα κύματα, μανιασμένα κύματα, και κανείς, λέγει, δεν μπορεί να ελέγξει τη μανιασμένη θάλασσα, κανείς δεν μπορεί να κατευθύνει το ρου των πραγμάτων. Εν τεύθεν ο άνθρωπος είναι δυστυχής. Αλλά τι λέγει ο Βούδας? Αν δεν μπορεί κανείς να κατευθύνει τη ροή των πραγμάτων, αν δεν μπορεί να δαμάσει τα μανιασμένα κύματα της ζωής, μπορεί να επιτύχει κάτι άλλο. Τι? Να απομακρυνθεί από τα γεγονότα και από τα φαινόμενα της ζωής. Να απομακρυνθεί και να μην συμμετέχει σε αυτά. Να φύγει μέσα από το ρεύμα του ποταμού, να ανεβεί στην όχθη και να είναι σε στέρεο έδαφος. Πώς θα το καταφέρει αυτό? Με αγώνα, με άσκηση, με προσπάθεια να μην επιθυμεί τίποτε, να ξεριζώσει κάθε επιθυμία από μέσα του, να μην μετέχει προσωπικός, ψυχικός σε κανένα γεγονός, σε κανένα φαινόμενο. Όταν γίνεται ένα φαινόμενο, να λέει αυτό δεν είναι ειδικό μου, αυτό δεν είμαι εγώ. Ένας τρόπος να απαλλαγεί ο άνθρωπος από την επιθυμία και τα πάθη και την οδύνη, ένας τρόπος να βγει μέσα από το ρεύμα της ζωής και να σταθεί στην όχθη, λέγει ο Βούδας, είναι ο μοναχισμός, ο ασκητισμός. Τι διδάσκει για το μοναχισμό ο Βούδας? Μόνο ο μοναχός έχει τη δυνατότητα να γίνει τέλειος. Αυτός που δεν είναι μοναχός, ο λαϊκός, ποτέ δεν μπορεί να γίνει τέλειος. Τι άλλο διδάσκει επίσης ο Βουδισμός? Ο μοναχός και γενικώς κάθε οπαδός του Βουδισμού πρέπει πρώτα και κυρίως να ενδιαφέρεται για τη σωτηρία του εαυτού του, δευτερευόντως για τη σωτηρία των άλλων ανθρώπων. Ο Βουδισμός είναι εγωκεντρική θρησκεία. Για τις γυναίκες ο Βούδας δεν έχει τόσο καλή ιδέα. Με μεγάλη δυσκολία δέχτηκε να εισέλθουν γυναίκες στο μοναχισμό και να δημιουργηθούν μοναχικά τάγματα. Έλεγε χαρακτηριστικός: «Εάν δεν δεχόμουν γυναίκες στο μοναχισμό, η διδασκαλία μου θα ζούσε 1000 χρόνια. Τώρα που δέχτηκα γυναίκες στο μοναχισμό, η διδασκαλία μου θα ζήσει μόνο 500 χρόνια». Δηλαδή θεωρούσε τη γυναίκα μισή μερίδα, όπως λέμε. Και ενώ υποτιμούσε τη γυναίκα, υπερτιμούσε τα ζώα. Τα ζώα τα έθετε στην ίδια μοίρα με τον άνθρωπο και απηγόρευε
να φωνεύσει κανείς οποιοδήποτε ζώο, ούτε κουνούπι ούτε μυρμήγκι. Απηγόρευε επίσης τη βρώση παντός κρέατος. Δεν επιτρέπει ο βουδισμός την κρεοφαγία, γενικώς απαγορεύει την κρεοφαγία. Γίνεται λόγος στο βουδισμό και για αρετή ευσπλαχνίας. Μην νομίζετε ότι πρόκειται για τη χριστιανική ευσπλαχνία. Τι είναι η ευσπλαχνία στο βουδισμό? Ευσπλαχνία στο βουδισμό είναι έτσι μία ψυχρή εύνοια απέναντι των θλιβωμένων ανθρώπων. Μία έτσι εύνοια αφιψηλού, χωρίς προσωπικό ενδιαφέρον για το θλιβόμενο άνθρωπο. Δηλαδή απλώς ο βουδιστής βλέπει με κάποιο καλό μάτι τον θλιβόμενο, αλλά δεν κατέρχεται χαμηλότερα να τον βοηθήσει. Στα βιβλία των Ελλήνων και άλλων δυτικών συγγραφέων βλέπουμε να γίνεται λόγος και περί αγάπης στο βουδισμό. Διάβασα μάλιστα ότι ο βουδισμός θεωρεί την πιο μεγάλη αρετή την αγάπη, και ενθουσιάστηκα όταν το διάβασα. Αλλά δεν πρόκειται περί αγάπης με την υψηλή και πλουσία χριστιανική έννοια. Θυμήθηκα τον Μακαρίτη, τον καθηγητή, τον Φιλιππίδη, που ήταν μεγάλος θρησκεολόγος διεθνούς αναγνωρίσεως, και κάποτε σε ένα σαλόνι θέλησαν να τον πειράξουν μερικοί διανοούμενοι και να πούν ότι και ο βουδισμός είναι πολύ μεγάλη θρησκεία όπως ο χριστιανισμός, γιατί και ο βουδισμός θεωρεί κορυφαία αρετή την αγάπη. Τι τους απήντησε ο Μακαρίτης, ο οποίος κατήχε καλώς τα θρησκειακά κείμενα? Αυτό που μεταφράζουμε εμείς οι Έλληνες από τα βουδιστικά κείμενα με τη λέξη αγάπη, στα βουδιστικά κείμενα λέγεται μέτα. Και μέτα τι σημαίνει? Μέτα σημαίνει μία καλοκάγαθη αδιαφορία απέναντι των πασχόντων και θλιβωμένων ανθρώπων. Απάθεια. Να βλέπεις τον άνθρωπο να υποφέρει, να στενάζει, να οδυνάται και απλώς να λαμβάνεις μία καλοκάγαθη στάση, αλλά αδιάφορη στάση. Να λες, κακό είναι που πάσχει αυτός ο άνθρωπος, αλλά να μην κατανοείς τον άνθρωπο, δηλαδή να μην μεθύστασαι στη θέση του, να μην μετέχεις προσωπικό στον πόνο του, να μην έχεις αυτό που λέγει ο Απόστολος, να πάσχει κανείς μετά των πασχόντων, να κλαίει μετά των κλαιόντων. Όχι, δεν υπάρχει το συμπάσχην στο βουδισμό. Βλέπει αδιαφόρος, απαθός τον πόνο ο βουδιστής. Γιατί απαθός? Για να μην διαταραχθεί, λέει, ο ψυχικός του κόσμος, η γαλήνη του και ο στοχασμός του. Αν μπορεί αυτή η αδιαφορία, αυτή η απάθεια, η οποία κατά βάθος είναι σκληρότης, να ονομάζεται και να μεταφράζεται αγάπη, και να δίδεται κατόπιν η εντύπωση ότι έχει και ο βουδισμός περί πολλού την αγάπη. Δεν έχει την αγάπη. Έχει αυτό που είχαν και οι στοικοί, την απάθεια. Υπάρχουν δυστυχώς ζηλωτέ του βουδισμού στη Δύση, οι οποίοι εξιντανικεύουν το βουδισμό. Επιμειώσει του χριστιανισμού. Αντίχριστοι άνθρωποι. Μην εμπιστεύεστε εύκολα σε ό,τι διαβάζετε, έστω και αν φέρουν το όνομα επιστημόνων. Μην εμπιστεύεστε εύκολα. Οι συμπάθειες, οι αντιπάθειες, οι προκαταλήψεις, οι προϋποθέσεις των ανθρώπων
αλλοιώνουν τα πράγματα. Ο Βουδισμός λέγει όταν ο άνθρωπος απαλλαγεί από την επιθυμία, πάψει να συμμετέχει ψυχικός, προσωπικός στα διάφορα γεγονότα και φαινόμενα, τότε έρχεται στην κατάσταση του Νιρβάνα. Τι είναι αυτό το Νιρβάνα? Υπάρχουν, τίθενται δύο ερωτήματα ως προς το Νιρβάνα. Είναι το Νιρβάνα η μακαριώτης, η ευτυχία του ανθρώπου? Είναι το Νιρβάνα η εκμηδένιση του ανθρώπου? Ο Βούδας δεν έδωκε απάντηση σε αυτά τα ερωτήματα, ούτε ενδιαφέρθηκε να δώσει απάντηση. Υπάρχουν δύο γνώμες, δύο μεγάλα βουδιστικά ρεύματα και κινήματα. Το ένα λέγει ότι το Νιρβάνα είναι μακαριώτης, παράδεισος. Το άλλο λέγει ότι το Νιρβάνα είναι εκμηδένισης του ανθρώπου. Βέβαια, αν εκμηδενιστείς δεν υποφέρεις, αλλά και δεν απολαμβάνεις τίποτε. Για να σωθεί ο άνθρωπος και να φτάσει στη σωτηρία, στο Νιρβάνα όπως λέγει ο Βούδας, βοηθεί ο Θεός? Όχι. Η βουδιστική θρησκεία είναι αυτοσωτηριακή. Διδάσκει δηλαδή ότι ο άνθρωπος σώζεται μόνος του, με τις δυνάμεις του. Γιατί δεν τον βοηθεί ο Θεός? Διότι κατά τη βουδιστική διδασκαλία Θεός δεν υπάρχει. Ο βουδισμός είναι θρησκεία χωρίς Θεό. Και δεν ξέρω αν πρέπει μια θρησκεία χωρίς Θεό να ονομάζεται θρησκεία ή απλώς φιλοσοφία. Ο Βούδας περιαυτολογούσε πολύ. Μιλούσε για τον εαυτό του με υπερηφάνεια, με πεποίθηση μεγάλη, και Θεό δεν παραδεχόταν. Ο βουδισμός λοιπόν είναι αθεϊσμός, αλλά και ψυχή με την έννοια της αείλου οντότητος και αρχής δεν παραδέχεται ο βουδισμός. Ψυχή ως άειλη υπόσταση, αναλύωτη, αθάνατη, δεν υπάρχει κατά τον βουδισμό. Αυτό που λέγεται ψυχή στο βουδισμό είναι το σύνολο, το αποτέλεσμα των γεγονότων, των φαινομένων, των καταστάσεων της στιγμής. Το βουδισμό υπεστήριξε και διέδωσε σε μέγα μέρος των Ινδιών ο ελληνοϊνδικής καταγωγής περίφημος βασιλεύς και κατακτητής Ασόκας, 3ος αιώνας π.Χ. Αυτός έκανε πολέμους, σκότωσε πολλούς ανθρώπους για να επεκτείνει το κράτος του στην Ινδία, να φέρει το μεγαλύτερο μέρος των Ινδιών κάτω από το σκύπτρο του, και κατόπιν αισθανόταν τύψη συνειδήσεως για τους πολέμους και για τους φόνους, και για να εξηλαιωθεί ασπάστηκε τη βουδιστική θρησκεία, που είναι μια θρησκεία που παρουσιάζει έτσι σαν αρετή την απάθεια, την ειρήνη, την ησυχία, και με μεγάλο ζήλο επιδόθηκε κατόπιν στη διάδοση αυτής της θρησκείας. Κατά τους νεωτέρους όμως χρόνους, ο βουδισμός εκτοπίστηκε από την κοιτίδα του, από τις Ινδίες. Ελάχιστοι βουδιστές υπάρχουν σήμερα στις Ινδίες.
έχει σχεδόν εκλείψει ο βουδισμός, αλλά κυριαρχεί σε άλλες χώρες έξω από την Ινδία. Και είναι εκατοντάδες εκατομμύρια οι βουδιστές στον κόσμο. Σήμερα ο βουδισμός δεν είναι όπως παλαιά, τους παλαιούς αιώνες, όπως τον δίδαξε ο Βούδας. Σήμερα ο βόρειος βουδισμός, που έχει σαν κέντρο το Θιβέτ, αναγνωρίζει απείρους θεούς, και ο Βούδας, ο αρνητής των θεών, έχει θεοποιηθεί και τιμάται και λατρεύεται ως θεός. Οι δε βουδιστές διδάσκουν ότι ο Βούδας μετενσαρκώθηκε 550 φορές. Πέθανε, εμφανίστηκε με νέο ως άλλος άνθρωπος, πέθανε, εμφανίστηκε ως άλλος άνθρωπος, πέθανε, εμφανίστηκε σε άλλο σώμα κατόπιν, 550 μετενσαρκώσεις. Ο ίδιος κάτω από το δέντρο είχε δει ότι κατά το παρελθόν μετενσαρκώθηκε 6 μόνο φορές. Κατά τους σημερινούς οπαδούς του, έκτοτε μετενσαρκώθηκε πολλές φορές, συνολικώς έχει μετενσαρκωθεί 550 φορές. Αυτός συντόμος είναι ο βίος του Βούδα, και αυτή συντόμος είναι η διδασκαλία του Βούδα, ο βουδισμός, και η εξέλιξη του βουδισμού στους νεωτέρους χρόνους. Τώρα, αδελφοί, να κάνουμε τις συγκρίσεις, να ειδούμε αν είναι ανώτερος ο Βούδας ή ο Χριστός, αν είναι ανώτερος ο βουδισμός ή ο χριστιανισμός. Οι συγκρίσεις παρουσιάζουν περισσότερο ενδιαφέρον. Ο Βούδας, κατά την ιστορία του, γεννήθηκε από ένα πατέρα και από μια μητέρα, όπως γεννόμεθα όλοι οι άνθρωποι, εκτός των δύο πρώτων ανθρώπων. Ο Χριστός, ο αρχηγός της πιστεώς μας, επάνω στη γη είναι απάτορ, έχει μόνο μητέρα, και η μητέρα του είναι Παρθένος. Γεννήθηκε εκ Παρθένου και δια της δυνάμεως του Αγίου Πνεύματος. Διαφέρει λοιπόν εξ αρχής ο Χριστός από το Βούδα. Υπερέχει ο Χριστός έναντι του Βούδα. Ο ένας είναι καρπός αμαρτωλών ανθρώπων, ο άλλος είναι καρπός μιας Παρθένου και του Αγίου Πνεύματος. Ο Βούδας γεννήθηκε και ανετράφη μέσα σε ανάκτορα, σε πλουσίους και λαμπρούς κήπους, και απήλαυσε τις ειδονές του κόσμου μέχρι την ηλικία των 29 ετών. Ο Χριστός, ο αρχηγός της πιστεώς μας, γεννήθηκε ταπεινός, ταπεινότατος, μέσα σε ένα σπήλαιο, ανεκλήθη μέσα σε ένα παχνί αλόγων ζώων. Έζησε στο πτωχικό σπίτι της Παρθένου στη Ναζαρέτ. Εργάστηκε σκληρά στο εργαστήρι του Ιωσήφ και ενεσάρκωσε το ιδεώδες της Παρθενίας. Πόσο διαφέρει η ζωή του Βούδα από τη ζωή του Χριστού. Ο Βούδας, είπαμε, κατά ένα περίπατο είδε τρία φαινόμενα: ένα γέρο, ένα άρρωστο και ένα νεκρό, και έφρυξε. Ο Χριστός δεν έφρυτε όταν έβλεπε τους γέροντες. Γιατί? Διότι ο Χριστός διδάσκει ότι το γύρας
φέρνει τον άνθρωπο κοντά στην αιωνιότητα και την αιώνια νεότητα. Ο Χριστός δεν έφρυτε όταν έβρεπε αρρώστους. Βέβαια δεν είναι ευχάριστο πράγμα η ασθένεια, αλλά ο Χριστός δίδαξε ότι η ασθένεια μπορεί να μην είναι αποτέλεσμα αμαρτίας και γυμνάζει τον άνθρωπο και δεν είναι κανένα μεγάλο δυστύχημα, αλλά μπορεί να είναι ευτύχημα για τον άνθρωπο. Και θεράπευε ο Χριστός τους ασθενείς. Ο Χριστός συνεκινεί το ενώπιον του θανάτου, αλλά δεν έφρυτε και δίδαξε ότι ο θάνατος για τη ζωή του πιστού είναι απλώς ένα επεισόδιο και μια γέφυρα που μετάγει τον άνθρωπο από τη γη στον ουρανό. Και ανέστηνε νεκρούς ο Χριστός και νικούσε το θάνατο. Ο Βούδας είδε ένα καλόγερο γαλήνιο και είπε: αυτός είναι ο ευτυχής άνθρωπος. Ο Χριστός κηρύσσει ευτυχή άνθρωπο κάθε άνθρωπο που πιστεύει, όχι τους καλογύρους μόνον. Μια νύχτα στα 29 το χρόνια, είπαμε, ο Βούδας ξύπνησε και ανεφώνησε: να η μεγάλη στιγμή της φυγής. Ο Βούδας κήρυξε τη φυγή από τον κόσμο. Ο Χριστός δεν κήρυξε τη φυγή. Σήμερα στους ναούς ακούσαμε την αρχιερατική προσευχή του Χριστού, μέρος της αρχιερατικής προσευχής του Χριστού. Τι είπε ο Χριστός στον πατέρα του για τους μαθητάς του κατά την αρχιερατική προσευχή? Πάτερ, ουκ ερωτώ είναι άρης αυτούς εκ του κόσμου, αλλή να τηρήσεις αυτούς εκ του πονηρού. Πατέρα, δεν σε παρακαλώ να πάρεις τους ανθρώπους από τον κόσμο, αλλά να τους φυλάξεις μέσα στον κόσμο, να τους διατηρήσεις από τον πονηρό. Ο Απόστολος επίσης έγραψε στους χριστιανούς της Κορίνθου να μη συναναστρέφονται σκανδαλοποιούς αδελφούς χριστιανούς, όχι γενικώς όλο τον κόσμο, τον ιδωλολατρικό κόσμο, διότι λέγει ο Παύλος, εάν δεν θα έπρεπε να συναναστρεφόμεθα γενικώς τον ιδωλολατρικό κόσμο, τότε θα είμαι υποχρεωμένοι να εξέλθομεν εκ του κόσμου, να πάρουμε τα βουνά και τα λαγκάδια και τις ηρήμους. Ο Χριστός λοιπόν δεν διδάσκει τη φυγή από τον κόσμο, αλλά την παραμονή μέσα στον κόσμο και τον αγώνα μέσα στον κόσμο για τη σωτηρία μας και για τη σωτηρία του κόσμου. Ο αναχωρητισμός, ο μοναχισμός, η φυγή από τον κόσμο καταξιώνεται από την Εκκλησία, αλλά δεν είναι ο κανόν, είναι η εξαίρεση. Εξαίρεση ήταν ο Ιωάννης ο πρόδρομος. Εξαίρεση η μοναχή όλων των αιώνων είναι μερικές ψυχές κατεξοχήν φιλέρημες, που αγαπούν επίσης κατεξοχήν την προσευχή και απέρχονται εκ του κόσμου. Είναι μία ειδικότηση μέσα στον χριστιανισμό ο αναχωρητισμός και ο μοναχισμός, όχι η γενική και καθολική κατάσταση, όχι ο κανόνας. Ο Βούδας για να γίνει καλόγερος εγκατέλειψε τη σύζυγο και το παιδάκι του. Ο χριστιανισμός δεν εγκρίνει τέτοια εγκατάλειψη. Δέδεσαι γυναική, μη ζει τη λύση, λέγει ο Παύλος. Δέθηκες με γυναίκα, μη ζητάς λύση. Έχεις υποχρεώσεις απέναντι της γυναικός και έχεις υποχρεώσεις απέναντι των παιδιών που φέρεις στον κόσμο.
Αν θέλεις να γίνεις καλόγερος, να γίνεις πρώτου γάμου, όχι μετά τον γάμο. Μια νύχτα είπαμε, έπειτα από την εξαετή άσκηση στην ερημία στο δάσος, ο Βούδας φωτίστηκε και βρήκε την αλήθεια, όπως λέγει. Μεταξύ άλλων, είδε ότι μετενσαρκώθηκε κατά το παρελθόν 6 φορές. Έζησε κατά 6 περιόδους κατά το παρελθόν. Τι είναι η μετενσάρκωση, αγαπητοί μου? Είναι ένα τεράστιο ζήτημα μέσα στη θρησκεία του Βουδισμού και του Ινδουισμού. Στη μετενσάρκωση πίστευε και ο Πυθαγόρας, ο αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος. Φαίνεται δε ότι πίστευε και ο Πλάτων και κατόπιν ο Πλωτίνος. Τι είναι η μετενσάρκωση, η οποία αστόχως λέγεται και μετεμψύχωσης, το ορθόν είναι μετενσάρκωσης. Οι οπαδοί της μετενσαρκώσεως λέγουν το εξής, ότι ένας άνθρωπος μετά το θάνατό του γεννιέται με νέα μορφή, εμφανίζεται με νέα μορφή, ή ως άλλος άνθρωπος, ή ως ζώο, ως χείρος, ως μυρμήγκι, ως κουνούπι ή ως φυτό. Ακόμα μερικοί ανόητοι λένε ότι μπορεί να παρουσιαστεί και σαν ανόργανο πράγμα. Να μπει δηλαδή η ψυχή του ανθρώπου σε άλλο σώμα ανθρώπινο, ή σε σώμα ζώου, ή σε φυτό, ή και σε ένα ανόργανο πράγμα. Και έτσι ο άνθρωπος μπορεί να ζήσει με διάφορες μορφές, με διάφορα σώματα, πολλές εποχές. Και γιατί να μετενσαρκώνεται ο άνθρωπος? Για να εξαγνίζεται, λέγει, με τη συνεχής μεταβάσεις από σώμα σε σώμα, με τις συνεχείς ταπεινώσεις και ταλαιπωρίες, εξαγνίζεται ο άνθρωπος και σώζεται και μπαίνει τελικώς στο νιρβάνα. Περίεργη η θεωρία αυτή. Φτάνουν μάλιστα οι οπαδοί της μετεμψυχώσεως στο σημείο να υποστηρίζουν ότι και η Αγία Γραφή υποστηρίζει τη μετεμψύχωση. Λάθος, παρερμηνεύουν χωρία της Γραφής. Η Αγία Γραφή, δεν αναφέρω άλλα χωρία, είναι αρκετό ένα. Άλλοτε, αν θέλει ο Θεός, θα ασχοληθούμε ειδικώς με το θέμα της μετενσαρκώσεως. Η Αγία Γραφή με ένα και μόνο χωρίο αποκλείει τη μετενσάρκωση. Ποιο είναι αυτό το χωρίο? Περιέχεται στην προς Εβραίους επιστολή. Τι λέγει ο Απόστολος εκεί? Άπαξ απόκειται της ανθρώπης αποθανήν και μετά τούτο κρίσης. Μια φορά απόκειται στους ανθρώπους να πεθαίνουν και κατόπιν κρίσης, όχι μετενσάρκωσης. Όχι πλήθος θάνατοι και πλήθος γεννήσεις, όπως λέγουν οι οπαδοί της μετενσαρκώσεως. Μια φορά πεθαίνεις και κατόπιν κρίσης. Η εξαίρεση είναι αν αναστηθείς θα ξαναπεθάνεις. Όχι αν μετενσαρκωθείς, αλλά εάν αναστηθείς. Ο Λάζαρος γεννήθηκε μια φορά και πέθανε 2, παραδείγματος χάρη. Ό,τι η μετενσάρκωση είναι βλακεία μεγάλων διαστάσεων, αποδεικνύεται με πολλά επιχειρήματα. Εγώ αναφέρω τα εξής μόνο επιχειρήματα. Εάν υποτεθεί ότι εγώ έζησα και σε παλαιές εποχές, γιατί δεν ενθυμούμε τίποτε από τις παλαιές εκείνες ζωές μου? Από τα παιδικά μου χρόνια ενθυμούμε πολλά πράγματα. Από προηγούμενες ζωές μου, γιατί δεν ενθυμούμε τίποτε? Άλλο επιχείρημα.
Εάν εγώ μετενσαρκώνομαι και γίνομαι ένα ζώο ή γίνομαι ένα φυτό, πώς μπορώ να εξαγνιστώ, αφού στη νέα κατάσταση δεν έχω λογική και συνείδηση? Ό,τι και να μου συμβεί στην κατάσταση του ζώου ή στην κατάσταση του φυτού, δεν έχω αυτού του πράγματος συνείδηση. Και αφού δεν έχω συνείδηση αυτού του πράγματος, δεν έχει καμιά ηθική και εξαγνιστική σημασία αυτή η ζωή. Γίνονται, λέει, μετενσαρκώσεις για να διορθώνει ο άνθρωπος τα σφάλματα του παρελθόντος. Μα αν εγώ έζησα πολλές φορές στο παρελθόν, αφού δεν ενθυμούμε τίποτε από εκείνες τις ζωές και από εκείνα τα σφάλματα, τι θα διορθώσω τώρα? Πού ξέρω τι σφάλματα έκανα σε προηγούμενες ζωές εδώ και χιλιάδες χρόνια για να τα διορθώσω? Πρόκειται, επαναλαμβάνω, περί βλακείας ουρανομίκους. Έξω από το χριστιανισμό λέγονται οι μεγαλύτερες βλακείες. Γι' αυτό εκείνος ο Πατριάρχης της Απιστίας, ο Βολτέρος, σε μια ώρα αναλαμπής που είχε κατακυριευθεί από τη δύναμη των επιχειρημάτων του χριστιανισμού, ξέρετε τι είπε? Μέσα, λέει, στα επιχειρήματα του χριστιανισμού, άφεως ήταν, βρίσκω μερικές δυσκολίες. Αλλά στα επιχειρήματα έξω από το χριστιανισμό βρίσκω μόνο βλακείες. Έχουμε λοιπόν υπερημών και τη μαρτυρία του Βολτέρου, του Πατριάρχου της Απιστίας. Επί πόσα έτη δίδασκε ο Βούδας? Επί 45 έτη, για να θεμελιώσει τη θρησκεία του. 3 έτη εδίδαξε ο Ιησούς ο Ναζωραίος και θεμελίωσε την ισχυρότερη θρησκεία στον κόσμο. Γιατί ασθένησε ο Βούδας και πέθανε? Διότι έφαγε, λέγει, ένα τεμάχιο χοιρινό κρέας. Αυτό ήταν αντίθετο προς τη διδασκαλία του εναντίον της κρεοφαγίας. Συνεπώς παρέβη τη διδασκαλία του ο Βούδας. Ο Χριστός εφήρμοσε τη διδασκαλία του με απόλυτη συνέπεια. Ο Βούδας πέθανε αναπαυτικά σε ένα κρεβάτι ανάμεσα από δύο δέντρα, κάτω από τη σκιά δύο δέντρων, και ρένε το λέγει η παράδοση με τα άνθη της θαυματουργικής ανθοφορίας. Ο Χριστός πέθανε πάνω σε ένα σταυρό για τη σωτηρία των ανθρώπων. Ο θάνατος του Χριστού είναι αυτοθυσία. Μόνο ο Δίνη βλέπει στη ζωή ο Βούδας και είναι τρομερά απαισιόδοξος. Είναι ορθότοτο? Έχει μόνο τις δυσάρεστες πλευρές η ζωή? Δεν έχει και ευχάριστες πλευρές? Δεν έχει και χαρές η ζωή? Έχει. Ένα βιβλίο στην Παλαιά Διαθήκη χαρακτηρίζεται σαν σκάνδαλο της σκέψεως. Ποιο είναι αυτό το βιβλίο? Είναι ο Εκκλησιαστής. Αποπνέει ένα πνεύμα απαισιοδοξίας. Ματαιώτης, ματαιωτήτων, τα πάντα ματαιώτης και προαίρεσης πνεύματος. Εν τούτης, μέσα σε αυτό το βιβλίο που θέτει το θέμα της ματαιότητος των ανθρωπίνων πραγμάτων, τελικώς η απαισιοδοξία υπερνικάται υπό της αισιοδοξίας δια της πίστεως. Στη δε Καινή Διαθήκη δεν υπάρχει ίχνος απαισιοδοξίας. Ο Χριστός, ο λίγο πρώτου θανάτου του, μιλούσε για χαρά. Ταύτα λελάλικα ημίν, είναι η χαρά ημών, είπε πληρωμένη. Οι Απόστολοι εδέροντο και έχερον, εφυλακίζοντο και τραγουδούσαν. Τι λέγει ο Παύλος? Χαίρο εν της παθήμασή μου. Παράξενος λόγος. Χαίρο για τα παθήματά μου. Κανείς άλλος δεν είπε τέτοιο λόγο προ Χριστού και πρώτου Παύλου.
Τι λέγει ο Ιάκωβος? Πάσαρ χαράνε γίσαστε αδελφοί μου όταν πειρασμείς περιπέσετε ποικίλες. Αδελφοί μου όταν περιπέσετε σε διάφορες δοκιμασίες, να το θεωρείτε σαν κάθε είδος χαράς. Παράξενη είναι η γλώσσα της Καινής Διαθήκης. Να χαίρεις τα παθήματά σου. Οι μάρτυρες ορμούσαν στα φρικτά μαρτύρια με χαρά σαν να ήταν γάμος και πανηγύρι. Να λοιπόν ότι το πνεύμα της Καινής Διαθήκης είναι πνεύμα αισιοδοξίας. Γιατί? Διότι η πίστης και η ελπίδα μεταβάλλει τα παθήματα σε υποθέσεις χαράς. Η άγνοια είναι η ρίζα του κακού, λέει ο Βούδας. Λάθος. Πρώτον, δεν μπορεί όλοι οι άνθρωποι να έχουν γνώσεις και σοφία όσοι είχε ο Βούδας, τέλος πάντων. Εγώ ξέρω ότι η άγνοια είναι πολλές φορές στοιχείο ελαφρυντικό για τους αμαρτωλούς και απαλλακτικό. Άφες αυτής, λέει, ουγαρίδαση τι ποιούση. Οι γνώσεις, αυτή λέγει, είναι αιτία του καλού. Λάθος. Ξέρουμε ανθρώπους με πολλούς γνώσεις, με πτυχία, με συγγράμματα, με σοφία και επιστήμη, διεθνούς ολκής επιστήμονας και σοφούς. Και όμως μπορεί να μην είναι καλοί άνθρωποι και να είναι δυστυχισμένες υπάρξεις. Στην εποχή μας έχει πληθυνθεί η γνώση και η ανθρωπότης κινδυνεύει να αυτοκαταστραφεί από τη γνώση, από τα μέσα που εφεύρε ο άνθρωπος δια της γνώσεως. Ο χριστιανισμός διδάσκει ότι η ρίζα του κακού είναι ο εγωισμός. Να θέλεις να κάνεις το θέλημά σου αντίθετα με το θέλημα του Θεού και αντίθετα με τα θελήματα και τα δικαιώματα των άλλων ανθρώπων. Και αιτία του καλού και της ευτυχίας είναι η ταπείνωση και ο ηθικός αγών και η αγιοσύνη. Ο βουδισμός διδάσκει εκρίζωση της επιθυμίας για ζωή και για χαρά. Δεν είναι απέσια αυτή η διδασκαλία να σου λέγει να μην επιθυμείς να ζήσεις, να μην επιθυμείς να χαρείς. Αυτή είναι μία διδασκαλία αντίθετη προς τη φύση του ανθρώπου. Ο άνθρωπος διψάει για ζωή, διψάει για τη χαρά, αρκεί η χαρά να είναι αγνή. Κι αν επιτέλους θέλει ο άνθρωπος να ξεριζώσει από μέσα του την επιθυμία, να μην συμμετέχει προσωπικό συναισθηματισμό σε κανένα γεγονός, σε κανένα φαινόμενο, είναι τούτο δυνατό? Να βλέπεις ο ανθρωπός σου να σφαδάζει από τους πόνους, είναι δυνατόν εσύ να διατηρήσεις αδιαταραξία, να διατηρήσεις γαλήνη και απάθεια απέναντι του φρικτού πόνου του συνανθρώπου? Δεν είναι ανώτερο το κλαίν με τα κλαιόντων, το συμπάσχην με τα πασχόντων? Πούτε ο άλλος άνθρωπος αισθάνεται σαν άνθρωπος και ανακουφίζεται όταν δείχνεις απέναντί του απάθεια, διαφορία, σκληρότητα στη θλίψη του ή όταν δείχνεις συμπάθεια και συμπόνια? Πολλά λέγει ο βουδισμός για το μοναχισμό, για τον ασκητισμό. Αλλά αυτό που λέγει ότι μόνον ο μοναχός μπορεί να γίνει τέλειος, ο λαϊκός ποτέ δεν γίνεται τέλειος, είναι ορθό, αγαπητοί μου. Είναι ορθό πράγμα. Η Παναγία δεν ήταν μοναχή. Πραγματοποίησε το μεγαλύτερο ύψος αγιότητος και τελειότητος. Οι Απόστολοι δεν ήταν μοναχοί. Είναι οι μεγαλύτεροι Άγιοι μετά τον Χριστό. Ο Ιωάννης ήταν μοναχός. Εργάστηκε και κοινωνικός εκεί στον Ιορδάνη, ιεραποστολικός.
Ο Βουδισμός διδάσκει ότι ο μοναχός και γενικότερα ο παδός του Βουδισμού πρέπει πρώτον και κυρίως να ενδιαφέρεται για τον εαυτό του και δευτερευόντως να ενδιαφέρεται για τον κόσμο και να αδιαφορεί για τον κόσμο. Και επειδή ο Βουδισμός διδάσκει εκρίζωση της επιθυμίας, όχι μεταβολή του κακού, δεν βοηθάει στη βελτίωση της καταστάσεως της ανθρωπότητος. Δεν καταπολεμεί το κακό. Ζητεί μόνο να διατίθεται ο άνθρωπος αδιαφόρος απέναντι του κακού και απέναντι των φαινομένων και των γεγονότων. Ο Βούδας υποτιμά τις γυναίκες. Ο χριστιανισμός θεωρεί τη γυναίκα ισότιμη με τον άντρα. Ουκένι άρσεν και θήλη. Πάντες εμείς είσαστε εν Χριστώ Ιησού. Ο Βουδισμός θέτει τα ζώα στην ίδια μοίρα με τους ανθρώπους και απαγορεύει να πατήσεις ένα μυρμήγκι. Αλλά τα ζώα δεν έχουν λογική. Τα ζώα δεν έχουν συνείδηση υπάρξεώς του. Άρα είναι κατώτερο από τον άνθρωπο που έχει λογική και συνείδηση υπάρξεώς του. Ο χριστιανισμός διδάσκει ότι τα ζώα είναι κατώτερα και ότι ο άνθρωπος έγινε για να άρχει των ζώων και ότι τα ζώα πρέπει να υπηρετούν τον άνθρωπο. Δεν είναι αμαρτία τόσα ζώα, τόσες αγελάδες μέσα στο Δελχή να κυκλοφορούν μέσα στους δρόμους και τις λεωφόρους και τις πλατείες και να μην σφάζεται μία αγελάδα και να πεθαίνουν οι άνθρωποι από την πείνα. Ο Βούδας είπαμε ότι εδίδαξε απαγόρευση κρεοφαγίας, αλλά η ιστορία του λέγει ότι έφαγε τεμάχιο χοιρινού κρέατος και αρρώστησε και απέθανε. Η ευσπλαχνία στο Βουδισμό είπαμε ότι είναι μια ψυχρή εύνοια χωρίς προσωπικό ενδιαφέρον για το θλιβόμενο άνθρωπο. Η ευσπλαχνία στο χριστιανισμό είναι ένα συνέστημα που κάνει τον άλλον άνθρωπο να συμπάσχει μαζί με τον πάσχοντα αδελφό. Η αγάπη, είπαμε, για την οποία ομιλούν οι μεταφραστέ βουδιστικών κειμένων, δεν είναι πραγματική αγάπη στο Βουδισμό. Είναι απλώς μία απάθεια, μία αδιαφορία, ενώ στο χριστιανισμό η αγάπη είναι το πλουσιότερο συνέστημα και είναι και αυτοθυσία η αγάπη, θυσία και αυτοθυσία. Το Νιρβάνα, αν είναι εκμηδένιση του ανθρώπου, τι απαισιότερο μπορεί να υπάρξει? Σου λέει επιδιώκω το Νιρβάνα, δηλαδή την εκμηδένιση. Ή αν είναι εκμηδένιση, ο Βουδισμός είναι μία μηδενιστική θρησκεία. Μηδενισμός, απέσια θρησκεία πέρα για πέρα. Ή αν κατά την άλλη γνώμη το Νιρβάνα είναι μία κατάσταση μακαριότητος, πάλι δεν μας ικανοποιεί. Γιατί? Διότι ο Βουδισμός διδάσκει ότι το ατομικό εγώ, όταν έρθει στην κατάσταση του Νιρβάνα, διαλύεται, χάνεται μέσα στο γενικό, στο απόλυτο εγώ. Ο άνθρωπος δεν έχει συνείδηση υπαρξιός του, ούτε βλέπει, ούτε ακούει, ούτε μπορεί να κάνει τίποτε. Γίνεται μία απόσβεση του προσωπικού εγώ. Και τι μακαριότητα είναι αυτή, αν ο άνθρωπος προσωπικός δεν αισθάνεται ευτυχία? Δεν μπορώ να το καταλάβω τι είδος μακαριότητας είναι αυτή, όταν το προσωπικό εγώ διαλύεται μέσα στο απόλυτο εγώ και ο άνθρωπος ούτε ακούει, ούτε καταλαβαίνει, ούτε μπορεί να κάνει τίποτα. Απεσιωτάτη θρησκεία είναι επίσης ο Βουδισμός. Γιατί? Αρνείται την ύπαρξη Θεού. Θεός, λέγει, δεν υπάρχει. Γι' αυτό δεν έπρεπε καν να ονομάζεται θρησκεία, αλλά φιλοσοφία. Αλλά είπαμε ότι αρνείται και την ύπαρξη της ψυχής ως πνευματικής και αναλυότου και αθανάτου οντότητος. Αρνείται το Θεό, αρνείται κατ' ουσίαν και τον άνθρωπο.
θα μπορούσε να κυδεύσει κανείς τον Βουδισμό και να βάλει μια ψυχρή πλάκα επάνω και να γράψει μηδέν. Εκείνος ο Καζαντζάκης, ο Αντίχριστος, σύν της άλλης είχε ασχοληθεί και με τον Βουδισμό, πέρασε και από εκεί, και από Μασονία πέρασε, και από Βουδισμό πέρασε, και από Νιτσεϊσμό πέρασε, και από Φροϊδισμό πέρασε, και από όλα τα διαβολοσυστήματα πέρασε. Και τι έγραψε στον τάφο του? Δεν πιστεύω, εδώ και άφησε διαθήκη και έγραψαν. Δεν πιστεύω τίποτε, δεν ελπίζω τίποτε, είμαι ελεύθερος. Ήταν δηλαδή και αυτός μηδενιστής, βουδιστής με άλλα λόγια. Κατά τους νεωτέρους χρόνους είπαμε ότι επήλθε μεταβολή στο βουδισμό. Οι νεότεροι μετέβαλαν ουσιοδώς τη διδασκαλία του βουδισμού και έτσι στο βόρειο βουδισμό που έχει κέντρο το Θιβέτ έχουν επισέλθει άπειρες θεότητες. Ο παλαιός βουδισμός δεν παραδέχεται κανένα θεό, ο νεότερος βόρειος βουδισμός παραδέχεται άπειρες θεότητες. Ο χριστιανισμός ένα θεό κηρύττει. Μπορούμε να παραδεχθούμε την ύπαρξη απείρων θεών? Η ενότηση του σύμπαντος αποδεικνύει ότι ένας θεός υπάρχει. Αν υπήρχαν πολλοί θεοί θα συγκρούνταν και τα άστρα, τα έργα των πολλών θεών θα συγκρούνταν. Η ενότηση του σύμπαντος είναι απόδειξη της υπάρξης ενός θεού. Η έννοια του θεού συνδέεται με την έννοια του απείρου. Είναι εναόν θεός, είναι άπειρος. Αλλά πολλοί θεοί, πολλά άπειρα. Πολλά άπειρα αποκλείουν το ένα το άλλο. Δεν μπορεί να υπάρχουν πολλά άπειρα. Ένας λοιπόν θεός υπάρχει, αποδεικνύεται και από την έννοια του απείρου που συνδέεται με την έννοια του Θεού. Και ένα Θεό διδάσκει ο χριστιανισμός. Ο Βούδας ήταν απλός άνθρωπος. Δεν ήταν σωτήρ και λυτρωτής, απλώς κήρυτε έναν τρόπο λυτρώσος κατά τη γνώμη του. Τους νεωτέρους χρόνους θεοποιήθηκε και λατρεύεται ως Θεός. Λοιπόν σας ερωτώ, μια θρησκεία που παλαιά δεν είχε κανένα Θεό, κατόπιν άλλαξε τα δόγματα και έχει απειρία Θεών, που παλαιά πίστευε ότι ο Βούδας είναι άνθρωπος και τώρα κηρύττει ότι ο Βούδας είναι Θεός, που παλαιά έλεγε 6 με τεσσαρκώσεις είχε ο Βούδας και τώρα λέγει 550 με τεσσαρκώσεις έχει ο Βούδας, μπορεί να είναι αληθινή θρησκεία? Μια θρησκεία που αλλάζει δογματική διδασκαλία δεν είναι αληθινή θρησκεία. Τελειώνω αδελφοί μου. Τι είναι ο Βούδας? Άνθρωπος που τους τελευταίους χρόνους θεοποιήθηκε. Τι είναι ο Χριστός? Θεός που έγινε άνθρωπος χωρίς να πάψει να είναι Θεός. Θεός και άνθρωπος είναι ο Χριστός. Θεάνθρωπος είναι. Τι είναι ο Βούδας? Απλώς ένας άνθρωπος που κήρυτε λύτρωση. Τι είναι ο Χριστός? Είναι θεάνθρωπος που δεν κήρυται απλώς λύτρωση, αλλά δίνει λύτρωση. Είναι ο λυτρωτής, είναι ο σωτήρας και είναι ο μοναδικός σωτήρας. Και δεν παθαίνει με τενσαρκώσεις. Μια φορά λέει εμφανίστηκε, λέγει προς Εβραίους επιστολή, εις αθέτησιν αμαρτίας, για να εξαλείψει την αμαρτία. Άλλη μια φορά θα εμφανιστεί. Όχι πολλές φορές όπως ο Βούδας. Άλλη μια φορά, ανεξαρτήτως προς την αμαρτία, για να παραλάβει τους εκλεκτούς στην ασάλευτη βασιλεία του. Ο χριστιανισμός έχει τεκμήρια αποδείξεις για την αλήθειά του. Μεγάλες, τρανές και πολλές αποδείξεις είναι οι προφητείες, καταπληκτικές, απίθανες προφητείες που αναφέρονται σε πρόσωπα, σε έθνη και λαούς, σε επιστημονικές ακόμη ανακαλύψεις, στο Μεσσία, στο μέλλον του χριστιανισμού. Και οι προφητείες της Γραφής επαληθεύουν μέχρι σήμερα. Ο χριστιανισμός έχει επίσης σημεία. Αφήνω άλλα σημεία και αναφέρω μόνον τούτο.
έχει ιδιαίτερη σημασία όταν εξετάζομαι άλλες θρησκείες και συγκρίνομαι το χριστιανισμό με άλλες θρησκείες. Εν το ονόματι Ιησού του Ναζωραίου εκβάλλονται δαίμονες. Ο βουδισμός ούτε προφητείες έχει, ούτε στο όνομα του βουδισμού μπορεί να βγει δαιμόνιο. Αυτό αποδεικνύει ότι ο χριστιανισμός είναι αληθινή θρησκεία. Ο δε βουδισμός, τι είναι ο βουδισμός? Είναι μία πλάνη του σατανά. Είναι μία δαιμονική θρησκεία, αδελφοί μου. Μέσα στο βουδισμό συμβαίνουν μαγικά πράγματα. Άκουσα και τελειώνω ότι ανέβηκε κάποιος βουδιστής επάνω στο Άγιον Όρος, επισκέφθη ένα ασκητή εκεί περίφημο, τον πατέρα Παΐσιο, και τον προκαλούσε. Τι έλεγε στον πατέρα Παΐσιο? Αυτό άκουσα και μάλλον πρέπει να είναι σωστό, το άκουσα από 2-3 πρόσωπα. Λέει, εμείς έχουμε αληθινή θρησκεία. Και πώς μπορεί να το αποδείξει, του λέει ο πάτερ Παΐσιος. Να, βλέπεις αυτή την πέτρα? Θα πω μερικά λόγια, λέει, θα τη σφίξω και θα διαλυθεί. Για κάνε το να το δω, του λέει ο ασκητής. Πράγματι έκανε μερικές σατανικές επικλήσεις, διαλύθηκε η πέτρα. Τα λέει η Γραφή, μέχρι σε ορισμένο σημείο κάνει και ο σατανάς θαύματα. Καλά, είπε ο πάτερ Παΐσιος. Εκείνη την άλλη πέτρα μπορεί να τη διαλύσεις? Ασφαλώς, λέει, οποιαδήποτε πέτρα. Για φέρ την εδώ, λέει, την πέτρα αυτή. Την έφερε. Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, τη σταύρωσε. Για πάρε να τη διαλύσεις. Δεν μπόρεσε να τη διαλυθεί, αλλά διαλύθηκε ο ίδιος. Βλέπεις, του λέγει, ότι ο χριστιανισμός είναι ισχυρότερος από τη δική σου θρησκεία. Ο Χριστός, αδελφοί μου, είναι αυτό που έλεγε σήμερα το Ευαγγέλιο στη λειτουργία. Είναι ο Υιός του Πατρός. Πάτερ, ελήλυθεν η ώρα, δόξα σόν σου των Υιών. Ο Χριστός υπήρχε προπάντων των αιώνων και είχε δόξα όπως ο Πατέρας του. Δόξα σόν με τη δόξη η ήχον πρώτου των κόσμων είναι παρασύ. Όλα όσα έχει ο Πατήρ είναι κοινά, τα έχει από κοινού με τον Υιόν. Πάντα τα εμά σα εστί και τα σα εμά. Τι λέγει επίσης το αποστολικό ανάγνωσμα που ακούσαμε σήμερα, το πράξεων 20-28, ότι οι ποιμένες πρέπει να προσέχουν την εκκλησία του Κυρίου και Θεού, την οποία απέκτησε με το ίδιο του το αίμα. Ο Χριστός είναι ο Κύριος και ο Θεός, η όλη η Θεία Ουσία, η πληρώτης της υψίστης ουσίας, είναι ο Κύριος και ο Θεός, που έγινε άνθρωπος, απέκτησε σώμα και έχισε το αίμα του για να αποκτήσει την εκκλησία. Εν το Χριστό κατοικεί παν το πλήρωμα της θεότητος και εσμένεν αυτό πεπληρωμένη. Έχουμε τα πάντα, δεν έχουμε ανάγκη από άλλες θρησκείες, από άλλες φιλοσοφίες. Τα πάντα περιέχονται στο χριστιανισμό, τα πάντα στο Χριστό. Ο Χριστός είναι το Α και το Ω, ο πρώτος και ο έσκατος, αρχή και τέλος, ο Κύριος και Θεός, ο Ων, ο Ιν, ο ερχόμενος, ο Παντοκράτορ, ο μόνος αληθινός Θεός και η ζωή αιώνιος, ο πρεπιδόξα, κράτος, τιμή και λατρεία εις αιώνας αιώνων. Αμήν.